Λοιπόν, πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Θανάσης Γλαβίνας. Είναι ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Μαζί μας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Καλή σήμερα, κύριε Γλαβίνα. Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Θανάση. Ευχαριστούμε και εμείς για την αποδοχή. Είστε Θεσσαλονίκη, είστε Αθήνα, είστε κάπου αλλού? Όχι, Αθήνα, Αθήνα. Είστε Αθήνα. Λιώνετε κι εσείς, κύριε Γλαβίνα, λιώνετε κι εσείς εκεί στην Αθήνα. Έχει πολύ ζεστή, αλήθεια είναι, αλλά νομίζω πια πρέπει να το συνηθίσουμε ότι οι συνθήκες ζωής θα δυσκολέψουν τα επόμενα χρόνια και αν δεν λάβουμε άμεσα μέτρα ανάσχεσης αυτής της πορείας καταστροφής του κλίματος, νομίζω η βιώσιμη ζωή θα είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα για τα επόμενα χρόνια για όλους μας. Και ειδικά φέτος το καλοκαίρι, εσείς στο ΠΑΣΟΚ, κύριε Γλαβίνα, είστε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Παρατεταμένος ο καύσωνας στη Χαριλάου Τρυπού. Δεν προβλέπονται τα μπάνια του λαού, από ό,τι καταλαβαίνουμε, έτσι. Κάπως έτσι είναι, αλλά εντάξει, νομίζω έχει ανοίξει μια διαδικασία η οποία έπρεπε να ανοίξει εφόσον εξελίχθηκαν τα πράγματα κατά αυτόν τον τρόπο. Έχουν ανοίξει υποψηφιότητες, οι περισσότεροι υποψήφοι έχουν αρχίσει και την καμπάνια τους με κάποιο τρόπο. Νομίζω εξελίσσεται ομαλά, μπορεί να πει κανείς. Το ζήτημα είναι να ακουστούν θέσεις, να γίνει μια πολιτική διαδικασία, να γίνει μια διαδικασία ελκυστική, αναζωογονητική, ευεργετική για το κόμμα. Πιστεύουμε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει την οριμότητα, έχει την ιστορική μνήμη για να το πετύχει και να βγει πολύ πιο ενισχυμένο, πολύ πιο δυνατό από αυτή τη διαδικασία. Έχει και το know-how, δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια τέτοια διαδικασία. Εμείς το φέραμε, εμείς το εξελίσσουμε, εμείς το έχουμε συνηθίσει μέσα συλλογικά και εμείς οφείλουμε να το βελτιώσουμε κιόλας, ενώ να γίνει ακόμα καλύτερο, να έχει διάλογο δηλαδή και οι διαδικασίες των debate και οι διαδικασίες της ανοιχτής κεντρικής επιτροπής, στην οποία όλοι οι υποψήφοι θα καταθέσουν τις πλατφόρμες τους, τις ιδέες τους, τις θέσεις τους για το επόμενο βήμα, για τις επόμενες μέρες του ΠΑΣΟΚ, νομίζω είναι πολύ χρήσιμα και μπορούν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον της κοινωνίας, γιατί αυτό είναι το στοίχημα. Καταρχάς, για τα διαδικαστικά, έχουμε κάποιες λεπτομέρειες, κύριε Γλαβίνα? Υπάρχει μια κινητικότητα στα επιτελεία των υποψηφίων, έχουν βγει έξω, μαζεύουν υπογραφές οι συνεργάτες, υπογραφές στήριξης, γιατί βάσει του καταστατικού προβλέπεται ότι κάθε υποψηφιότητα θα πρέπει, για να γίνει αποδεκτή, να συνοδεύεται από 5.000 υπογραφές μελών και φίλων του κόμματος ή τις υπογραφές του 15% της κεντρικής πολιτικής επιτροπής. Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει μιλήσει για ένα debate, έχει μιλήσει για αυτή την ανοιχτή συνεδρίαση της κεντρικής επιτροπής, όπου θα κατατεθούν οι πλατφόρμες και επισήμως οι υποψηφιότητες. Δεν έχουμε κάτι άλλο όμως χειροπιαστό που να έχει γίνει γνωστό σχετικά με τη διαδικασία και φυσικά το πότε θα στηθούν οι κάλπες στις 6 του Οκτώβρη. Νομίζω τα περιγράψατε πολύ σωστά. Θα συνεδριάσει και αρμόδια επιτροπή τις επόμενες μέρες για να αρχίσουν να μπαίνουν στις ράγες και τα οργανωτικά. Από εκεί και πέρα νομίζω η ουσία είναι περισσότερο τα πολιτικά, η ουσία είναι οι θέσεις, η ουσία είναι οι σκέψεις, η ουσία είναι και μένω σε αυτό, γιατί το θεωρώ κορυφαία σημασία, το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, η διαδικασία να μην είναι αποθητική για τους πολίτες, αλλά να είναι ελκυστική. Και αυτό, για την ευθύνη την έχουν όλοι όσοι επιθυμούν, όλοι και όσες και όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφοι, με τον τρόπο τους να αποφύγουμε τα εσωτερικά βέλη, αλλά να μείνουμε σε θέσεις, σε προτάσεις οι οποίες θα βελτιώσουν τη ζωή των πολιτών. Η αλήθεια είναι, κύριε Γλαβίνα, ότι μέχρι στιγμής υπάρχει έτσι μια αστική ευγένεια μεταξύ των υποψηφίων προέδρων του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Ωστόσο, το διάστημα μέχρι να στηθούν οι κάλπες, αυτό το τρίμηνο, είναι μεγάλο. Φοβάστε μήπως ανοίξουν θέματα που θα δημιουργήσουν πληγές, οι οποίες δύσκολα θα κλείσουν την επόμενη μέρα? Η ενότητα είναι δεδομένη στο κόμμα? Εγώ τη θεωρώ δεδομένη και νομίζω όλη η συντηρητική πλειοψηφία των μελών και στελεχών του ΠΑΣΟΚ θεωρεί την ενότητα δεδομένη. Υπάρχει άλλωστε μεγάλη ομοιογένεια εντός της τάξης των μελών του ΠΑΣΟΚ, ειδικά με το σε ποιο πολιτικό χώρο ανήκει το κόμμα, τι αξίες, τι αρχές πρεσβεύει ιστορικά, ποιες είναι οι σύγχρονες θέσεις του. Σε αυτό δεν υπάρχουν ιδιαίτερες διαφοροποίησης. Το αντίθετο, ως εκ τούτου, δεν υπάρχει κίνδυνος, κατά την άποψή μου, οποιασδήποτε εσωτερική διχόνηση, η οποία μπορεί να δημιουργήσει πέντε προβλήματα. Όσο μάλλον αν σκεφτεί κανείς ότι η αλήθεια είναι
κύριε Σολάκη, η κυρία Ταμπάζη, τα ξέρετε τα του Πασόκ, έχει περάσει και πολύ πιο δύσκολες στιγμές, πολύ πιο σκληρές εσωτερικές. Έριδες και βγήκε πάντα πολύ πιο δυνατό. Ναι, μόνο που σε εκείνες τις περιπτώσεις οι υποψήφοι ήταν λιγότεροι. Αναφέρομαι στις πολύ δύσκολες εσωκομματικές διαδικασίες στο Πασόκ. Αυτή τη στιγμή έχουμε 7 και μέχρι το μεσημέρι πιστεύω ότι θα έχουμε και την 8η υποψηφιότητα. Πώς σχολιάζετε εσείς αυτή την πληθώρα και το έντονο ενδιαφέρον να διεκδικήσουν σύντροφοί σας την ηγεσία του κόμματος? Είναι πράγματι έτσι έντονο το ενδιαφέρον. Αυτό δείχνει και την ισχύ, αυτό δείχνει και το ζωηρό ενδιαφέρον που προκαλεί το Πασόκ, τις αγωνίες ενδεχομένως και την πίστη του καθενός και της καθεμίας ότι μπορούν όλοι να ενισχύσουν τη θέση του Πασόκ. Οι πολλές υποψηφιότητες δεν είναι κατά ανάγκη ένα αρνητικό φαινόμενο, αρκεί φυσικά και είμαι σίγουρος ότι όλες και όλοι και όλες θα το καταφέρουν να έχουν πολιτικά χαρακτηριστικά, να μην είναι μια προσωπική επιλογή ή τέλος πάντων προσωπικός αγώνας. Νομίζω κανείς δεν το κάνει έτσι, αλλά να είναι πραγματικά μια διαδικασία η οποία έχει να προσφέρει στη δημόσια συζήτηση, στον εσωτερικό διάλογο του Πασόκ, και είμαι σίγουρος ότι όλοι θα κοιμαθούν σε αυτό, και ήδη το κάνουν όλοι και όλες, και θα κοιμαθούν σε αυτό το επίπεδο. Και μέσα από μια πληθώρα υποψηφίων θα αποδειχτεί εξίσου και αυτή η ευεργετική και θα προσφέρει πολύ περισσότερα στην όλη συζήτηση και θα φέρει και κόσμο ενδεχομένως στην κάλπη, αν με ρωτάτε και γι' αυτό, γιατί και αυτό έχει μια σχετική σημασία. Τι στόχο θέτετε εσείς, κύριε Γλαβίνα? Η πλευρά Δούκα, μέσω ανθρώπων που στηρίζουν την υποψηφιότητά του, έχουν θέσει τις 300.000 της συμμετοχής. Εσείς τι στόχο θέτετε? Δεν θέλω να μπω σε αριθμούς. Σημασία έχει να έρθει πολλοί κόσμος. Σημασία έχει να είναι με εκείνη τη μέρα μια διαδικασία η οποία θα ακουστεί στην κοινωνία. Μια διαδικασία η οποία θα κάνει και την κοινωνία συμμέτοχο. Θα ανοιχτεί πέρα από τα κομματικά τείχη του Πασόκ. Νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό και είμαι σίγουρος ότι θα έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή, όχι μόνο γιατί είναι πολιτική, πολύ υποψήφιοι, και αυτό θα είναι φυσικά ένας στόχος, αλλά μην το δούμε έτσι τόσο μηχανιστικά. Το ζήτημα να το δούμε ουσιαστικά, γιατί θα έρθουν αυτοί οι άνθρωποι να ψηφίσουν. Θα έρθουν να ψηφίσουν γιατί οι κομματικές εκλογές του Πασόκ αφορούν και την ίδια τη χώρα. Ναι, σαφώς. Να φύγουμε λίγο από το Πασόκ, κύριε Γλαβίνα. Σήμερα ο Πρωθυπουργός σε λίγη ώρα στις 10 θα συγκαλέσει έκτακτη σύσκεψη με την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα της αποκλίσης στις τιμές χονδρικής του ρεύματος. Για να προλάβει τα χειρότερα, πώς το βλέπετε εσείς? Διαβάσαμε χθες το απόγευμα τη σχετική είδηση. Προφανώς η Νέα Δημοκρατία και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πάντα έρχονται με μεγάλη καθυστέρηση σε προβλήματα τα οποία τα αναδεικνύει, μην είμαι άδικος, στο σύνολο της η αντιπολίτευση σχετικά με την ακρίβεια σε όλες τις πτυχές. Μία από αυτές είναι φυσικά και η ενέργεια. Δεν είναι τώρα, δεν είναι το ελληνικό φαινόμενο. Το λέμε εδώ και πολύ καιρό. Μιλάμε εδώ και πολλά χρόνια για το γεγονός ότι κάποιοι, λειτουργώντας με ολιγοπωλιακές πρακτικές, έχουν κερδίσει εκατομμύρια στον χώρο της ενέργειας. Ως εκ τούτου λοιπόν, με μεγάλη καθυστέρηση έρχεται αυτή η πρεμούρα και αυτό το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για να δει τι θα κάνει με τις εταιρείες ενέργειας. Και ενδεχομένως διαβάζω, δεν ξέρω αν θα επαληθευτεί, για μια φορολόγηση των υπερκερδών. Θα φανεί σε λίγη ώρα, στις 10 η ώρα είναι η σύσκεψη. Μετά θα γίνει. Δεν μπορεί να πει κανείς. Mm-hmm. Αλλά όταν, για παράδειγμα, στο ζήτημα των μικροεπαγγελματιών, πήραν υπάροχοι μια επιδότηση η οποία τελικά δεν ίσχυε κατά την κυβέρνηση, και αυτό το δεν ίσχυε εφαρμόστηκε μια μέρα μετά τις ευρωεκλογές με υπουργική απόφαση, και αυτά τα χρήματα οφείλουν να πληρώσουν πάλι εκατοντάδες μικροεπαγγελματίες. Νομίζω κάτι λάθος κάνει η κυβέρνηση στον τομέα αυτό, ή όταν εμφανίζουν μια τεράστια κερδοφορία οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι μεγάλοι παίκτες του κλαδού. Όλα αυτά νομίζω είναι αρνητικά, έχουν στοιχήσει τσέπες των πολιτών. Η κυβέρνηση το ξέρει πολύ καλά ότι μην τα βλέψει. Αυτό είναι η τσέπη μας ενδιαφέρει, κύριε Γλαβίνα. Πραγματικά το πώς θα φορολογηθεί ο Βαγγέλης ή ο κάθε. Δεν λέω ότι έχει δικιά του εταιρεία. Λέω τέλος πάντων ο διπλανός. Πραγματικά στον περισσότερο κόσμο σου λέει: οκ, το θέμα είναι τι θα φύγει από την τσέπη μου και θα μπορέσω να βγάλω το μήνα, έτσι. Αυτό είναι το βασικό. Το ανυπόφορο κόστος ζωής σε όλες τις πτυχές, ενοίκια, καύσιμα, μεταφορές, τρόφιμα,
υγεία, πολύ σημαντικό ζήτημα, τα οποία έχουν εκτοξεύσει και είναι δυσανάλογο. Η κυβέρνηση τι λέει, τι απαντάει σε αυτό, μα αυξήσαμε τους μισθούς. Η αύξηση, η λεγόμενη αύξηση των μισθών, η οποία είναι ουσιαστικά ονομαστική και μόνο, σε σχέση με την αύξηση του κόστου ζωής, είναι τεράστια. Στα ενίκια είναι το 40%, είναι πολύ πάνω από το μέσο όρο. Είναι θέματα, τα οποία εσείς έχετε αναδείξει, κύριε Γλαβίνα, ως ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής. Έχετε κάνει και τις δικές σας τις προτάσεις. Κάτι τελευταίο, γιατί πρέπει να πάμε και σε δελτίο ειδήσεων. Πεδίο συνεργασίας, έστω κοινοβουλευτικό, με τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, υπάρχει, προκειμένου να κάνετε πιο σκληρή αντιπολίτευση στην Νέα Δημοκρατία, να καταθέσετε από κοινού προτάσεις? Είναι κάτι το οποίο παρότρινε τους βουλευτές του ο κύριος Κασελάκης να κάνουν. Σε κοινοβουλευτικό, σε αντιπολιτευτικό πεδίο, το έχουμε αποδείξει στην πράξη και στην προνακριτική επιτροπή και στην πρόταση μορφής και ενδεχομένως σε προτάσεις οι οποίες για την ακρίβεια παράδειγμα μπορεί να συμβάλλουν σε μια ενίσχυση των πολιτών, σε μια ενίσχυση των θέσεων της αντιπολίτευσης, ακρίβεια τα είπα, υγεία. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι αρνητικό στο να γίνουν και τόσο να υπάρξουν κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες, αρκεί φυσικά να υπάρξει συζήτηση, να υπάρξει συνδιαμόρφωση, όπως το κάναμε και το αποδείξαμε στην πράξη εμείς με την πρόταση της πιστίας, με τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Καλημέρα. Γεια σας.